Τώρα με πολύ μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε εδώ στην τηλεεφημερίδα μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κανάγκας, κύριο Χαρίτονα. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα, Σεβασμιότατε, να ζητήσουμε. Του Κύριου και της Παναγίας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ανταμώνουμε και έχουμε μέρες τώρα που λέμε άλλωστε για την παρουσία σας στην Ελλάδα, για την επίσκεψή σας στο Άγιο Όρος που πραγματοποίησατε το προσκύνημά σας, στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, σε μοναστήρια μας. Είναι πραγματικά ευχάριστο να υποδέχεται η Ελλάδα έναν Ιεραπόστολο και μάλιστα με ένα πλούσιο ιεραποστολικό έργο, όπως μαθαίνουμε. Ναι, και εγώ ιδιαίτερος είναι τιμή, γιατί η Ελλάδα, όπως το λέμε κάθε φορά, η Ελλάδα είναι η καρδιά της Ορθοδοξίας και εμείς που είμαστε παιδιά της Ορθοδοξίας, εδώ έχει και η καρδιά μας και όπου και να περνάμε, νιώθουμε ότι πρέπει, όπως ένα τηλέφωνο που είναι ξεφόρτωση, το σημαίνει, πρέπει κάθε φορά που του λείπει τη δύναμη και το ρεύμα για να λειτουργήσει, να έρθουμε στην Ελλάδα για να πάρουμε και ευλογία και όπως και τα παιδιά από μακριά από τους πατέρες και τους γονείς νιώθουν την ανάγκη να πάνε στους γονείς τους. Έτσι ακόμα και εμείς κατά καιρούς εδώ στην Ελλάδα και να πάρουμε από τους Άγιους Πατέρες και από την Παναγίτσα που είναι η μητέρα μας και στο χώρο του Αγίου Όρους να πάρουμε ευλογία για να μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο. Μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι κατά κάποιον τρόπο, θα λέγαμε, ένα γέμισμα, έτσι, δηλαδή μια τροφοδοσία της ψυχής, έτσι, του νου, πάντοτε. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Εκεί πάντα δεν μπορούμε. Εγώ προσωπικά να έρθω στην Ελλάδα χωρίς να περάσω στο Άγιο Όρος, το νιώθω να χάσω μια ευλογία από την ευλογία που θα πάρω από την Ελλάδα. Σεβασμιότατε, να πούμε καταρχάς ότι το ιεραποστολικό έργο προχωρά, μετρά πολλές δεκαετίες ζωής εκεί. Οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, οι Ιεραπόστολοι επιτελούν κάτι πραγματικά θεόπνευστο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, πάντοτε το αναδεικνύουμε από τον σταθμό μας. Αλλά παρουσιάζονται και πολλές δυσκολίες, έτσι δεν είναι? Γιατί ο κόσμος πρέπει να τα ακούει και αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς, όπως το ξέρουν όλοι, και με την ευλογία του Μακαριότητα το Πάπα και Πατριάρχου Θεοδόρου που ο ίδιος αγάπησε πολύ την Αφρική και μας αγαπάει όλους και πάντα θέλει τα παιδιά του να είναι παιδιά που θα κρατήσουν ψηλά τη φλόγα της Ορθοδοξίας και τον χαιρόμαστε πολύ γιατί δεν έναν τέτοιο πατέρα δεν ξέρω να υπάρχει. Γιατί κάθε φορά μας ακούει και προσεύχεται πολύ για μας. Γι' αυτό εμείς είμαστε περήφανα παιδιά και προσευχόμαστε και παρακαλούμε τον Άγιο Θεό να τον έχει καλά και με υγεία. Όπως ξέρετε η Αφρική είναι ήπειρο όπως το λέει ο Μακαριότατος το μέλλοντος. Και πρέπει αυτό το πράγμα σαν Αφρικανοί παιδιά θέλουμε να μην μείνουμε πίσω, να δώσουμε τον εαυτό μας για να κρατήσει η Αφρική, να κρατήσει τη φλόγα της Ορθοδοξίας πέρα από τις δυσκολίες που έχουμε. Οι δυσκολίες είναι πολλές. Έχουμε να μεταδίδουμε το Λόγο του Θεού μακριά και το μακριά που θέλουμε να πάμε πάντα είναι δύσκολα γιατί δεν έχει δρόμους, δεν είναι εύκολο να μετακινηθούμε και οι αποστάσεις είναι μεγάλες που θέλουν και να πάμε με αεροπλάνα και όλα αυτά θέλει λεφτά και δεν είναι ότι υπάρχει παράπονο, υπάρχει μόνο ένα ζήτημα. Ο Μακαριότατος μας λέει πάντα, παιδιά μου, να πάτε όπου μπορείτε, να ζητάτε ό,τι θα σας δίνουν από την αγάπη των ανθρώπων, να συνεχίζετε το έργο. Γι' αυτό δεν μας πονάει να πάμε να ζητήσουμε, γιατί είναι από την ευλογία του Μακαριωτάτου. Να πάτε ό,τι μπορείτε, γιατί αυτός ο ίδιος, αυτή την αγάπη, τη φλόγα την αγάπη που έχει μέσα του, είναι αυτή που μας εμπνέει
Γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε να προχωρήσουμε το έργο αυτό που είναι μεγάλο. Γνωρίζουμε τους πατέρες που πέρασαν και έδωσαν το αίμα τους, έδωσαν τη ζωή τους. Ιδιαιτέρως τον πατέρα Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλος, ο ίδιος που ήρθε πρώτος εκεί στη Κανάγκα και έδωσε τη ζωή του και τον έχουμε εκεί για ευλογία. Και μετά ήρθε το 1973 ο μακαριστός πατέρα Χαρίτων Απνευματικάκης από την αδελφότητα του Σωτήρ για να συνεχίζει το έργο του μακαριστού Παπασαραντόπουλου. Αυτοί οι άνθρωποι που και εγώ προσωπικά γνώριζα τον πατέρα Χαρίτων, ο οποίος πήρε και το όνομα, έζησα κοντά του, με βάπτισε μωρό και με την ευλογία του Θεού πήρε και το όνομά του. Και κάθε φορά ντρέπομαι, όχι μόνο ντρέπομαι να ζητήσω, γιατί αυτός είχε αγάπη, όχι μόνο αγάπη, είχε και πίστη. Έζησε μαζί του και κατάλαβα τι πίστη είχε αυτός ο άνθρωπος, ο Άγιος ο άνθρωπος, που με την πρώτη στιγμή που ήρθε στη Κανάγκα και ποτέ δεν ήθελε να αφήσει τα παιδιά του να φύγει. Ποτέ ούτε από την πείνα που υπήρχε άφησε τα παιδιά του να γυρίσει στην Ελλάδα για να ζητήσει. Και έλεγε πάντα, όποιος αγαπάει το έργο της Ιεραποστολής, ο ίδιος να πονέσει, να δώσει ό,τι μπορεί. Εγώ, Χαρίτωνα, δεν έρχομαι στην Ελλάδα να αφήσω τα παιδιά μου. Αυτό το πράγμα δεν το ζούμε αυτές τις μέρες. Γι' αυτό έχουμε τη μνήμη τους και πάντα και ιδιαιτέρως εγώ που πήρε και το όνομά του, προσπαθώ να το μιμηθώ και προσπαθώ να κάνω κάτι να αρέσει όχι μόνο στο Θεό και σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Ιεραπόστολο. Σεβασμιότατε, εσείς γεννηθήκατε στην Κανάγκα, ο μακαριστός σας βάφτισε σε νηπιακή ηλικία. Η σχέση με την Ορθοδοξία πώς προέκυψε, πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι? Το ταξίδι εκεί στην Κανάγκα ξεκίνησε από κάποιοι άνθρωποι, αυτοί οι ταπεινοί άνθρωποι που έζησαν εκεί στη Κανάγκα, που δεν ήταν Ορθόδοξοι. Μια ομάδα 10 ανθρώπους που ήταν Ρωμαιοκαθολικοί, μεταξύ τους ήταν και ο αείμνητος ο πατέρας μου, ο κύριος Ευάρεστος Μουσουγκάη, ο οποίος είπε στους φίλους του να αναζητήσουμε να βρούμε κάπου, γιατί με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχουμε ζήσει διάφορα πράγματα που δεν μας άρεσαν και προσπάθησαν με τον τρόπο τους να κάνουν η δική τους εκκλησία που το ονομάζανε η Εκκλησία του Μυστηρίου του Χριστού, την οποία μετά από κάποιες μέρες το κράτος αποφάσισε να κλείσει την εκκλησία εκείνη και δεν ήξεραν πού να πάνε. Τους φώτιζε ο Θεός, κάνανε προσευχή και νηστεία μια ομάδα και ο Άγιος Θεός έδειξε σε μια κυρία που ήταν η σωστή πίστη, τους έδειξαν στον ύπνο τους, δεν ξέρω, έναν ιερέα που φορούσε μαύρα ράσα. Το πρωί άρχισαν να το σκέφτονται και τελικά βρέθηκαν έναν Έλληνα εκεί, μιλώντας τους είπε ότι υπάρχει αυτή την εκκλησία μέσα στην οποία φοράνε μαύρα ράσα και είναι Ορθόδοξη εκκλησία. Οπότε ο μακαριστός πατέρας μου έγραψε ένα γράμμα, το γράμμα που έστειλε στον κεντρό Ασαφρικής ο τότε Κυπριανό και το γράμμα έφυγε το Ιούνιο το 1972 και μετά από ένα μήνα το Ιούλιο του 1973 2 ήρθε την απάντηση ότι δεχόμαστε στην Εκκλησία. Γι' αυτό χάρηκαν και έστειλαν στην πόλη Λουμπουμπάσι όπου ο δεσπότης τους είχε πει να πάνε 3 πρόσωπα να πάνε να αναζητήσουν τον
Μακαριστόν πατέρα Χρυσόστομο παπά Σαραντόπουλο. Έτσι πήγανε. Μια φορά δεν ήρθε, τη δεύτερη φορά δεν ήρθε και την τρίτη φορά δέχθηκε και ήρθε με την μακαρία αδερφή Όλγα Παπασαράντου στη Κανάγα και φτάσανε όπου μου έλεγε ο πατέρας μου, έφτασαν τη νύχτα και εκεί με χορούς και ψαλμούς τους πήγανε στο σπίτι όπου έμειναν και άρχισαν το έργο τους. Και μετά από 3 μήνες, ενώ έκανε στις 10 Δεκεμβρίου 1972, είναι η μέρα που γεννήθηκε η Ορθοδοξία στη Κανάγκα. Η μέρα που έκαναν τις πρώτες βαπτίσεις, 10 Δεκεμβρίου 1972. Και τότε βάπτισε περίπου 30 άτομα, μέσα στους οποίους ήταν και ο πατέρας μου και οι γονείς μου. Και έτσι κι εγώ πήρα την ευλογία και γεννήθηκα το 1974 Ορθόδοξος, μέσα σε μια Έτσι. Ορθόδοξη οικογένεια. Έτσι, μεγάλη ευλογία. Ακολούθησε μια πορεία, βέβαια να πούμε ότι γνωρίζετε και από τα δικά μας, έτσι, γιατί λειτουργούσατε και ραδιοφωνικό σταθμό, ιδρύσατε και ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Μάλιστα. Πάρα πολλά τα βήματα και φτάνετε το 2015 να λαμβάνετε το οφείκιο του Αρχιμανδρίτη από το Μακαριστό Μητροπολίτη Κεντρώας Αφρικής, κυρών Νικηφόρο. Η σχέση Μάλιστα. αυτή, τη θυμάστε, ο μεγάλος αυτός ιεραπόστολος της Εκκλησίας μας. Βεβαίως, βεβαίως. Ο δεσπότης, ο κύριος Νικηφόρου, όταν ήρθε για πρώτη φορά στη Κανάγκα σαν αρχιμανδρίτης να βοηθήσει στον Ιγνάτιο που ήταν κεντρώας Αφρικής, ήρθε, τον παρεκάλεσε να έρθει το 2007 για να βοηθήσει στο Πανεπιστήμιο. Και θυμάμαι εκείνη την ημέρα που ήρθε, έλειπε ο μακαριστός Πενταπόλεος, ο Γνάτιος ήταν στη Ρουάντα και μου είχε αφήσει μήνυμα να πάω να τον φέρω από το αεροδρόμιο. Και μαζί του μείναμε στο σπίτι τότε όταν ήρθε για να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο του Αγίου Αθανασίου που έχουμε στη Κισάσα. Και έτσι τον γνώριζα από κοντά. Ενώ είχε ξαναήρθει για πρώτη φορά και εγώ δεν τον μου είπε ότι έχω έρθει στη Κανάγκα και εγώ δεν το θυμήθηκα, μήπως δεν ήμουνα. Αλλά τότε που ήρθε για να ανοίξουμε το Πανεπιστήμιο, έτσι ξεκινήσαμε μαζί του. Ερχόταν για 20-25 μέρες για να βοηθήσει τον Άγιο Πενταπόλεο τον Ιγνάτιο. Και μείναμε μαζί, είχαμε ευκαιρίες, επειδή και εγώ βοηθούσα στο ραδιοφωνικό σταθμό, κάναμε και κάποιες ομιλίες, μέχρι που έδωσε ο Θεός να αναλάβει το έργο που είχε ο Ιγνάτιος, ο οποίος παρατήθηκε για ο λόγος υγείας και ανέλαβε ο Νικηφόρος. Τότε έμεινα μαζί του να τον βοηθήσω και μια μέρα μου είπε ότι θα έπρεπε, επειδή ο Ιγνάτιος ήθελε να είμαι πάντα κοντά του, γιατί είχε πάρει και την ηλικία και είχαμε συνηθίζει έτσι να είμαστε μαζί, με παρεκάλεσε να πάω στη Κανάγκα να βοηθήσω το αειμνήστον πατέρα Ιγνάτιο που είχε πάρει το τίτλο του Πενταπόλεο. Αλλά και από μακριά και από κοντά συνεργάστηκα πολύ μαζί του γιατί κατά καιρούς μου έστελνε μήνυμα να πάω να δουλέψω, να κάνω έργο ιεραποστολής και στα μέρη που ήταν και στο Κισάνγκανι και στο Ιζήρο και παντού στο Κονγκό μου έστελνε για να συνεχίζουμε το έργο που είχαν αφήσει οι πατέρες. Σεβασμιότατε, μιλήσατε και στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του κυρίου στη Ραφίνα. Εκεί εκφράσατε και τον πόνο ψυχής για την ψήφιση του πρόσφατου νομοσχεδίου από την Ελληνική Βουλή. Είδαμε και ένα μικρό απόσπασμα εδώ από την τηλεεφημερίδα μας. Επισκεφθήκατε και τον Παναγιώτατο, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Από αυτές τις συναντήσεις, τι κρατάτε περισσότερο, η συνάντηση με τον Παναγιώτατο, για παράδειγμα, τι σας έβγαλε?
Εμείς ήθελα να δω τον Παναγιώτατο γιατί είναι η πρώτη φορά που τον είδα και δεν μπορούσα να περάσω εδώ χωρίς να πάρω την ευλογία του και χάρηκα ιδιαιτέρως πρώτο είναι άνθρωπος που έχει καρδιά. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Επειδή δεν είναι εύκολο. Εγώ έχω περάσει πολλές φορές και στις άλλες μέρες της Ελλάδος. Περνάω και αναζητούμε να δούμε τους αρχιερείς, αναζητούμε να δούμε τους άρχοντες και πάντα δεν μας είναι εύκολο. Ή δεν προφταίνουν λόγω των προγραμμάτων τους ή δεν αδειάζουν, αλλά μου έκανε πολύ εντύπωση για την πρώτη φορά που τον ζήτησα να τον δω και ρώτησε πώς είναι το πρόγραμμά μου. Είπε, είμαι εδώ από τη Δευτέρα βράδυ και την Πέμπτη θα αναχωρήσω για το Άγιο Όρος. Και πότε θέλετε? Έχω την αυριανή μέρα, δηλαδή την Τετάρτη. Αν σας είναι εύκολο να σας δω να πάρω την ευλογία σας. Αμέσως μου είπε ναι, ελάτε σε 9 και μισή. Έφτασα στο γραφείο του σε 9 και 28 και 9 και 35 με δέχθηκε, μιλήσαμε και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και χάρηκε ιδιαιτέρως, του είπε ότι χάρηκε ιδιαιτέρως, αυτό ήθελα να του πω. Δηλαδή να έχει το πρόγραμμά του και ξαφνικά να σας πει, να το αφήσει να σας δει, δεν είναι εύκολο. Ξέρω το πρόγραμμά του θα είναι γεμάτο, γιατί το έργο που κάνει είναι τεράστιο και δεν είναι εύκολο να σου δώσει ραντεβού σε λίγες ώρες να αφήσει τα αδειάσει του να σας δει. Αυτό μόνο με γέμισε με αγάπη και κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει καρδιά, που σημαίνει έχει μεγάλη αγάπη και είναι ιεραπόστολος. Από τον κόσμο τι κρατάτε, σεβασμιότατε, ο κόσμος έτσι πώς σας υποδέχθηκε, αντιλαμβάνονται καταρχάς την κατάσταση στην Κανάγκα, μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς εδώ από την Ελλάδα τι συμβαίνει και ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι απλά, έτσι μιλάμε για αποστολή με πολλές δυσκολίες. Λέτε για την Κανάγκα. Ναι, καταλαβαίνουμε εδώ εμείς, ο κόσμος πώς το είδατε τώρα αυτές τις ημέρες, τις συναντήσεις που είχατε, μπορούμε να αντιληφθούμε την κατάσταση. Εγώ λέω ότι ο κόσμος παντού είναι ίδιος. Δηλαδή, ανάλογα με πώς τους βλέπετε, έτσι θα καταλάβετε ότι τι γίνεται. Εγώ προσωπικά, όπου και να πάω εδώ στην Ελλάδα, δεν νιώθω να είμαι σε ξένο τόπο. Όλους τους βλέπω αδέρφοι, γιατί η Ορθοδοξία είναι η μάνα που μας γέννησε όλους. Έτσι. Και ποτέ δεν το έχω σκεφτεί να βρίσκομαι σε ένα τόπο ξένο. Ποτέ δεν το έχω σκεφτεί να πω ότι δεν μοιράζουμε το ίδιο πόνο. Γι' αυτό ο πόνος που θα έχει ο Έλληνας εδώ είναι ο ίδιος πόνος που θα έχω και εγώ που έρχομαι από την Αφρική. Πόνεσα πολύ για αυτό που έγινε, που άκουσα όταν ήρθα. Γι' αυτό είπα κάποια λόγια για να εκφράζω τον πόνο μου. Γιατί ο ίδιος πόνος θα το έχει και όλους. Να κλείσουμε και να πούμε κάτι ευχάριστο ότι προχωράει η ανέγερση του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας στην Κανάγκα. Βεβαίως. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ναι. Η Αγία Βαρβάρα προχωράει στο χωριό Ματάμπα και είναι για μας ένα μεγάλο θαύμα γιατί το είχαμε σκεφτεί μια φορά με τον πατέρα Νικόλαο, έτσι σαν μια συζήτηση, αλλά αυτό το πράγμα το λέγαμε νομίζοντας ότι είναι παραμύθια, αλλά δεν είναι παραμύθια. Και βλέπουν προχωράει ο ναός και κοντεύει να τελειώσει. Και για μας και για τον ίδιο τον πατέρα Νικόλαο που μιλήσαμε τελευταία, λέει είναι μεγάλο θαύμα. Δεν είχαμε σκεφτεί ότι η ενορία σαν η δική μας η ανάληψη θα μπορούσε να κάνει ένα ναό στο κέντρο της Αφρικής. Τους λέω, όταν κάποιος έχει αγάπη μέσα του, ο Θεός μέσα του θα κάνει πολλά πράγματα. Ο Θεός θα είναι η μακρύ χέρι του.
Ό,τι θα θέλει να κάνει θα το κάνει ο Θεός χωρίς να το καταλάβει ο ίδιος. Αρχεί όλα να τα κάνουμε με αγάπη. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και όταν θέλουμε να κάνουμε ένα έργο και μακριά στην Αφρική, με αγάπη να το κάνουμε. Σεβασμιότατε, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά. Την ευχή σας να ζητήσουμε και πάλι και καλή συνέχεια στο έργο σας, στο πολύ δύσκολο έργο σας. Να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον κόπο σας και για την αγάπη σας και να ευχαριστήσω και όλους τους συνεργάτες και ιδιαίτερα τον κύριο Δημήτρη που γνώριζε πολλές φορές στον Α, ναι. Κονγκό Έτσι. και του είπα κάποτε θα έρθω κοντά σας να μιλήσουμε και να τον ευχαριστήσω γιατί μου έχει πει πάντα διάφορα πράγματα και για τον πατέρα που είναι υπεύθυνος του 4Ε. Ναι. Και πάντα που μας βοηθάει για να μας ακούνε και μακριά. Όταν έρχεται και ο Πατριάρχης μας και πάντα μας σκέφτεται και έρχονται σε αυτόν τον τόπο που είναι δύσκολο για να μεταδίδεται αυτά που γίνονται στην Αφρική, για μας είναι μεγάλη ευλογία και τιμή για μας. Και να σας ευχαριστήσω όλους σας, ο Θεός διά των προσβιών του Μακαριωτάτου ημών Πάπα και Πατριάρχη Θεοδόρου, να είναι πάντα μαζί σας. Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε. Ευχαριστούμε ο Θεός μαζί σας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, λοιπόν, Κανάγκα, κύριος Χαρίτωνας, ήταν κοντά μας. Ακούσατε για το τεράστιο αποστολικό έργο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αναδεικνύουμε και μέσω της ιστοσελίδας μας και φυσικά ο εκκλησιαστικός μας σταθμός τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε, να το ενισχύσετε αυτό το έργο, γιατί χρειάζεται την ενίσχυση όλων, όσοι μπορούμε φυσικά. Μεγάλη χαρά για την εφημερίδα μας και για την 4Ε σήμερα λοιπόν η μικρή αυτή συνέντευξη εκεί λοιπόν στην Κανάγκα του Κονγκό το ρεαποστολικό έργο ανθεί και συνεχίζεται. Τώρα πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τη σημερινή εορτή. Όσοι ως Γεράσιμος ο Ιορδανίτης τιμάται σήμερα από την εκκλησία μας, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε και μετά θα πάμε στη Σιάτιστα, μας περιμένει ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου εκεί.